«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να τη γλιτώσει έτσι απλά», είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι απερίσκεπτες πυρηνικές απειλές πρέπει να σταματήσουν αμέσως, όπως και το ότι θα πρέπει να υποχρεώσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λογοδοτήσει για την εισβολή στην Ουκρανία. Το ότι ο πρόεδρος Πούτιν επέλεξε αυτή την εβδομάδα, όταν οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στα Ηνωμένα Έθνη για να ρίξει λάδι στη φωτιά, καταδεικνύει την απόλυτη περιφρόνησή του στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, δήλωσε ο Μπλίνκεν, επικρίνοντας το ότι ο Ρώσος ηγέτης κήρυξε μερική επιστράτευση στη Ρωσία, κάτι το οποίο χαρακτήρισε ως ακόμα μια ένδειξη ότι η Μόσχα περιφρονεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία με σκοπό να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική της θέση στην προσπάθεια για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. The President Putin picked this week, as most of the world gathers at the United Nations, to add fuel to the fire that he started, shows his utter contempt for the UN Charter, for the General Assembly, and for this Council. The very international order that we have gathered here to uphold is being shredded before our eyes. We cannot, we will not allow President Putin to get away with it.